Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κόσμος Συνείδησης. Είμαι η Νεκταρία Κωνσταντινίδου και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την τέχνη της κομμωτικής, για μύθους και αλήθειες σχετικά με τα μαλλιά μας. Θα μάθουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό να κάνουμε όταν περιποιούμαστε τα μαλλιά μας και άλλα πολλά τέτοια. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποδέχεσαι στο μαγαζί σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νεκταρία. Αντώνης Τηλιμπόνης. Ξέσπασε λοιπόν η πανδημία, μπήκαμε σε καραντίνα, κάποια στιγμή τελείωσε όλο αυτό και ήρθαν όλα τα πράγματα σε μια μερική κανονικότητα. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου. Πώς είναι τα πράγματα όταν ξεκίνησαν πάλι να λειτουργούν τα μαγαζιά και όλα αυτά. Και πώς είναι και τώρα. Ο κόσμος πώς το αντιλήφθηκε, σε κομμάτι δουλειά, σε ποιο κομμάτι. Ναι, όλα τα πράγματα, γιατί υπήρχε ένας πανικός. Ο κόσμος ήρθε νομίζω πάρα πολύ ενημερωμένος, αρκετά φοβισμένος στην αρχή, αλλά αρκετά ενημερωμένος στο κομμάτι του τι πρέπει μέτρα να έχει για να μπορέσει να ουσιαστικά να προφυλαχτεί, να προφυλάξει τον εαυτό του, το διπλανό του. Θέλει να κάνει πράγματα, εννοείται, ειδικά με την καραντίνα, νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανάγκη του ολονών ήταν το να περιποιηθεί τον εαυτό του πολύ προσεκτικά, πολύ με μεγάλη ασφάλεια, μεγάλους δείκτες ασφαλείας, επανήλθε πολύ δυναμικά στους χώρους μας. Υπήρχαν αρκετά έτσι λιγάκι αποτυχημένα κουρέματα λογικά μέσα στην καραντίνα. Εντάξει, μέσα στην καραντίνα γίνανε πάρα πολλά. Ξυπνήσανε διάφορα πράγματα, έγιναν κάποιοι γυμναστές, κάποιοι κομμωτές. Ναι. Ευτυχώς να μπορούμε να τα διορθώνουμε τουλάχιστον. Εντάξει, όχι, αλλά και πολλοί κόσμος πολύ ουσιαστικά δογματικά περίμενε το να ξανανοίξουν τα κομμωτήρια, να πάνε στους επαγγελματίες για να αφαιθούν στις δικές μου ουσιαστικά υπηρεσίες. Τους άλλους μου τέρα, ξέρεις ότι το κομμάτι των μαλλιών είναι και κομμάτι ψυχολογίας. Ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα ανεβάζει την ψυχολογία. Ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα, και αν είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, νομίζω ότι ακόμα πιο κάτω. Οπότε κάποιοι δεν το ρισκάραν. Εννοείται, συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Πριν πάρα πολύ καιρό, ετοιμάζατε το δεύτερο μαγαζί σας στο κέντρο. Το οποίο μετά την καραντίνα άνοιξε και πήγε και πάρα πολύ καλά. Πες μας λίγα λόγια για το δεύτερο μαγαζί. Βρισκόμαστε στην Παλαιών Πατρών 8 στο κέντρο. Το σκεφτόμαστε πάρα πολλά χρόνια να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο timing, απλά μας ήρθε και το COVID μαζί. Δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Πάντα υποστηρίζω και λέω και ο ίδιος ότι κάθε εμπόδιο όντως είναι για καλό. Αυτά που οργανώσαμε να γίνουν γίνανε, απλά με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση, 2 μηνών που ήταν. Εγώ και οι συνεργάτες μου, είναι πολύ ωραίο αυτό που παρουσιάζουμε. Πρόσκληση σε όλους τους πάντες, όπως θέλει να έρθει να μας δει, να μας επισκεφτεί. Έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα κάτω στο κέντρο. Επιμελούμαστε ό,τι αφορά το κομμάτι των μαλλιών, τα νύχια, καλοπισμό ιδιαίτερα και έτσι περιποίησης που θέλει ο καθένας και η κάθε μία πελάτησα. Έχετε εκτός από τα μαλλιά, έχετε και περιποίηση άκρων. Περιποίηση άκρων, αποτριχώσεις, πάρα πολλά περιποίηση προσώπου, πάρα πολλούς κωδικούς. Ο καθένας ξέρει ότι πάντα η προσέγγιση μου, ξέρει πάρα πολλά χρόνια, ξέρει τη δουλειά μου, ξέρει τι με γνωρίζει προσωπικά. Ξέρω. Ότι η προσωπική μου πεποίθηση επαγγελματική είναι ότι το τέλειο αποτέλεσμα, το άρτιο αποτέλεσμα έρχεται μέσα από την προσωποκεντρική προσέγγιση του πελάτη. Δεν είναι όλα για όλους. Προσέχουμε πάρα πολύ με ποιον έχουμε να κάνουμε, τι ύφος επιλέγουμε, τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται το αποτέλεσμα. Την ίδια φιλοσοφία έχουν και οι συνεργάτες μου, σταθεροί, ο Παναγιώτης Χαφάγκα και η Δήμητρα Γκαγκαλούδη. Και με αυτούς και με την Ηλιάνα Σοκαλού κάνουμε το επιχείρημα αυτό. Στην επόμενη ερώτηση, άμα θέλεις μου απαντάς. Εννοείται. Απαντάω σε όλα. Ωραία. Και προσωπικό να θα απαντήσω, ό,τι θέλεις θες μου. Λοιπόν, έχουν περάσει πάρα πολλά άτομα από τα χεράκια σου και από τα χεράκια των συνεργατών σου. Έχει μείνει πάρα πολύ κόσμο ευχαριστημένο. Θα ήθελα, άμα θέλεις και εσύ να μου απαντήσεις αυτό, να μου αναφέρεις, ας πούμε, 2-3 ονόματα που σου έρχονται στο μυαλό από αναγνωρίσιμα άτομα τα οποία έχετε περιποιηθεί. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι πολλά χρόνια, πολλές συνεργασίες, ωραίες συνεργασίες με πάρα πολύ επώνυμο, ας το πούμε έτσι, κόσμο, πιο αναγνωρίσιμο. Έχουμε και φιλικές σχέσεις, δηλαδή είναι και 22 χρόνια, είναι και αρκετός ο κόσμος, δεν υπάρχει δηλαδή. Αν θα βάλω με τον Κώστα του Μαρτάκη, που το έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ αγαπημένος, είχαμε πολύ ωραίες συνεργασίες, ένα περιοδικό σε μια φωτογράφηση που κάναμε και έτσι γνωριστήκαμε κιόλας. Με τον Κώστα, τον Γιώργο του Γιαννιά, στα πιο παλιά μου και πριν κάποια χρόνια πάλι αγαπημένος φίλος. Πολλοί κόσμος. Με την Κατερίνα Στανίση που έχουμε κάνει πάρα πολύ. Δηλαδή, editorial έχουμε κάνει αρκετά. Κάνουμε τις προσωπικές μας φωτογραφίσεις. Πάρα πολύ. Πάντα προσεγγίζουμε με πολύ αγάπη τα Ντούγκλας Μπράδερς, αγαπημένοι είναι
από τα αγαπημένα τα παιδιά. Και πολλοί κόσμος και επώνυμος κόσμος πάντα με παίρνει πολύ αγάπη. Και όλες τις συνεργασίες τις θυμάμαι πάρα πάρα πολύ όμορφα. Η Βίλη Ραζή, αγαπημένη φίλη μου είναι. Πολύ. Είμαι πολλά, άμα καθίσω κι άλλο, θα σου πω κι άλλο. Μπορούμε τώρα να μιλάμε πραγματικά γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ. Και, είναι, και είναι, πολύ, είναι πολύ ωραίο ότι γενικά επώνυμο και μη επώνυμο, αναγνωρίσιμο και μη αναγνωρίσιμο, ο καθένα είναι αναγνωρίσιμο. Και θα σου πω ότι. Καθένα έχει την αξία του προφανώ. Ξέρει τι γίνεται. Σίγουρα εννοείται. Το, δεν ορίζεται για ξένου ανθρώπου από την αναγνωρισιμότητά του. Είναι άλλοι λόγοι που γίνεται αναγνωρίσιμο. Πάντα αυτή είναι και η φιλοσοφία και η επωνυμία του καταστήματο ότι το να είσαι για μα. Πάντα είσαι επώνυμος. Πάντα λέμε ότι ένα μαλλί δεν είναι ρούχο το οποίο μπορεί να έχει ταμπέλα, αλλά το άρτιο αποτέλεσμα μπορεί να σε κάνει επώνυμο. Δηλαδή να δεις ένα πολύ ωραίο μαλλί, να εκταρρύξεις πολύ ωραίο μαλλί που το κάνεις είναι εκεί πέρα. Στο ουσιαστικά πέρα. Δηλαδή υποστηρίζεις την βασική ιδέα της δικιάς μας ότι προσεγγίζεις τον άνθρωπο σαν άνθρωπο για να ξέρεις τι του, τι του ταιριάζει. Ποια ήταν η στιγμή εκείνη που είπες το αποφάσισα θα ασχοληθώ με την τέχνη της κομμωτικής? Εγώ θα σου πω την αλήθεια ότι θεωρώ ότι μετά από 23 χρόνια δουλειάς, πραγματικά θεωρώ ότι, και όταν με ρωτάνε, ότι δεν ξέρω αν τη διάλεξα τη δουλειά ή με διάλεξε η δουλειά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι επειδή υπάρχει καθρέφτης, το δικό μας το επάγγελμα, σίγουρα οι συνάδελφοί μου μπορούν αυτό να το, θα το καταλάβουν ένα παραπάνω, ο κόσμος είναι αυτός που σε επιλέγει. Δηλαδή νομίζω ότι όταν καταφέρνεις, γιατί το καταφέρνεις αυτό το πράγμα, θέλει προσπάθεια, θέλει κόπο και ουσιαστικά. Κάθε μέρα γεμίζεις τους χώρους σου με ανθρώπους, με πελάτες, έχεις άλλες σχέσεις. Ο κόσμος επιλέγει το να έρθει σε σένα. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα επάγγελμα που. Το οποίο είναι... επέλεξε. Με επέλεξε και θα σου πω ότι όταν εγώ και φωτογράφος να γινόμουν, πάλι θα είχα πέντε φίλες. Το λέω πάντα φωτογράφος και θα τους έκανε τα μαλλιά τους. Και όταν ήμουν μικρός, δεν ξεχάσω αυτό το πράγμα, ότι έπαιρνα τις κουπίες από τις αδερφές μου, τις τένιζα, τις έβαφα, τις έκανα αυτό το πράγμα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι το στοιχείο το μικρόπιο, υπάρχει. Ναι, ναι. Τώρα το τι, αν θα έρθουν κατάλληλες συνθήκες, αν θα στο... Ναι, εμένα μου ήρθαν κατάλληλες συνθήκες, μπόρεσα και επέλεξα την κομμωτική όταν μου τέθηκε το τι θα κάνω και okay, θα ασχοληθώ με αυτό να το δω. Μου ήρθαν και τα πράγματα όμως έτσι. Αρκετά τυχερό. Αν είναι γραμμένο τα πράγματα, όπως λένε, πιστεύω ότι όντως αυτό αν ήταν... Αν έχεις μια καθαρή επιλογή, αλλά θέλω να σου πω ότι πάντα η καθαρή επιλογή παίζει και με τις παραμέτρους δεξιά και αριστερά. Μου ήρθαν τα πράγματα. Πάρα πολύ καλά, αλλά με ένα στοιχείο μου το οποίο θα το είχα ούτως ή άλλως. Μαλλιά θα έκανα, πιστεύω, και νομίζω είσαι ότι όσο πάρα είναι... πάρα πολύ καλός, νομίζω ότι δεν μπορώ να φανταστώ να μην περιποιείσαι μαλλιά, ναι, πραγματικά. Ναι, δεν ξέρω, έχω μια φιλοσοφία ότι τα αγαπάω, ρε παιδί. Ναι. Τα αγαπάω, με αγαπάνε, υπάρχει μια αγάπη γενικότερα. Ναι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τα μαλλιά, για τους μύθους και τις αλήθειες που αναφέραμε και προηγουμένως. Έχω συλλέξει κάποια πραγματάκια. Θα στα αναφέρω σαν φράση και θα μου λες εσύ μύθος, αλήθεια. Πάμε, τελείως. Τι ισχύει. Ναι, λοιπόν, τα φρύδια πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα με τα μαλλιά μας. Όχι. Νομίζω ότι είναι τεράστιος μύθος. Αυτό το πράγμα δεν είναι αλήθεια. Αν έχεις δηλαδή ένα κατακόκκινο μαλλί, να κάνεις κατακόκκινο φρύδι, όχι. Και επίσης θα σου πω ότι δεν είναι αυτό που το λέω, ότι δεν είναι όλα για όλους. Άρα ουσιαστικά τι π.χ. κόκκινο έχω, σε τι χρώμα δέρμα, τι χρώμα μάτια, τι χρώμα φρύδια, τι θέλω να τονίσω. Σίγουρα όχι μεγάλες αντιθέσεις, αλλά όχι και μεγάλη ομοιότητα. Mm-hmm. Ουσιαστικά με την ίδια επαφή που π.χ. βάφουμε, πολλές γυναίκες το κάνουν αυτό το πράγμα, ότι με την ίδια επαφή που βάφω τα μαλλιά μου θα βάψω και τα φρύδια μου. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι άλλες επαφές, άλλη τόνη καταρχήν ουσιαστικά mm-hmm. είναι που βάφω τα φρύδια. Τα conditioner πρέπει να εφαρμόζονται σε λιπαρά μαλλιά και σε λιπαρά μαλλιά. Τα conditioner ουσιαστικά είναι μια μαλακτική της τρίχας, αναλόγως πάλι το τι τρίχα έχω, από ποιο σημείο, πόσο βαριά μπορεί να είναι η μαλακτική, τι χνοστιχεία έχει η μαλακτική, ποια εταιρεία είναι και σε τι τύπο μαλλιών είναι εφαρμοστή. Σίγουρα στις λιπαρές ρίζες ή και γενικότερα εγώ επιλέγω στις ρίζες να μην βάζω conditioner, όπως ούτε και λάδια, πράγματα, τέτοια στοιχεία, τα επιλέγω σαν χνοστιχεία. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αλήθεια, γιατί ανάλογα, δεν έχει σημασία αν είναι λιπαρό ή όχι. Σίγουρα δεν εφαρμόζεται στην ρίζα, σε λιπαρή ρίζα, αλλά στις άκρες είτε είναι ξηρές, είτε έχω ένα μαλλί πολύ λίγο, στο και πάρα πάρα πολύ λίγο, μπορεί να χρειαστεί λίγο για να μαλακώσει. Η βαφή δεν πιάνει όταν τα μαλλιά είναι λουσμένα. Όχι, είναι μύθος. Η βαφή πιάνει πάντα. Όταν τα μαλλιά είναι φρεσκολουσμένα, δεν κάνει βαφή με τα μαλλιά μας. Ουσιαστικά βάζουμε σε μεγάλη πιθανότητα το δέρμα. Οι πόροι μπορεί να είναι πολύ πιο ανοιχτοί, όπως και όταν είμαστε π.χ. υδρωμένοι, ότι δεν πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας. Έχουν ανοίξει οι πόροι, σχολεί τελείως διαφορετικά η βαφή, πολύ πιο επιθετικά, όσο καλλιτική και να είναι η βαφή, έχει άλλη επαφή. Πολύ προσοχή το καλοκαίρι πάντα. Οπότε mm-hmm. δεν είναι ουσιαστικά ο λόγος το ότι δεν θα πιάσει η απόχρωση. Είναι κάτι πολύ επιθετικό. Ουσιαστικά, mm-hmm. συμβουλή αυτό το λέω στους πάντες και στα παιδιά που τα βάφουν μόνοι στο σπίτι, αλλά και στα κομμωτές που ίσως να μην το κάνουν.
Τρεις μέρες σίγουρα άλλωστε πρέπει να είναι το κεφάλι και είναι τεστ αλλεργίας στο χέρι μας. Mm-hmm. Στο χέρι της πελάτης σας. Για να τσεκάρουμε ότι. Για πάνε ενδεχόμενο. Ναι. Είναι καλό να αλλάζουμε σαμπουάν ανατακτά διαστήματα. Αλήθεια μεγάλη. Ό,τι είναι να δώσει, θα το δώσει. Σε 6 μήνες μέσα ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει τις ίδιες απαιτήσεις στο προϊόν που ξεπλέξει μετά από 6 μήνες. Ό,τι χρονοστοιχείο είχε να πάρει το μαλλί το πήρε, είναι πολύ καλό να τα αλλάζουμε, να τα προσαρμόζουμε και να τα ξαναλλάζουμε πάλι μετά από 6 μήνες. Άρα το πάμε στην αλήθεια. Μόνο τα βαμμένα μαλλιά χρειάζονται αντιλιακό το καλοκαίρι. Όλα τα μαλλιά θέλουν αντιλιακό το καλοκαίρι. Ουσιαστικά είναι σαν το δέρμα. Όπως είναι το δέρμα που θέλει το αντιλιακό και αναλόγως το τι μαύρισμα θέλουμε, τι τύπο δέρματος έχουμε, αντίστοιχα υπάρχει και το αντιλιακό για τα μαλλιά. Αν έχω ένα ξεγορμένο μαλλί καλή ώρα όπως είναι το δικό μου, με εξτέ, με 1002, με αρκετά ταλαιπωρημένο, με τεχνικές εργασίες, θέλει πάρα πολύ προσοχή στον ήλιο, όχι μόνο τη χρήση αντιλιακού. Χρειάζεται μια έξτρα περιποίηση. Ναι, σίγουρα. Θέλει τη χρήση αντιλιακού, θέλει κάποιο μαντίλι, κάποιο καπέλο, όχι έκθεση στον ήλιο, θέλει με προσοχή όπως και ένα δέρμα λευκό. Δεν μπορείς να πας και να βάλεις απλά ένα λάδι μαυρίσματος, να βάλεις αντιλιακά με μεγάλους ρίσκους προστασίας. Οπότε φοράμε αντιλιακό και στα μαλλιά μας εκτός από πρόσωπο και σώμα. Ναι, γενικά η εκδίση στον ήλιο, παιδιά, θέλει μια προσοχή. Γιατί ο ήλιος πραγματικά καίει πάρα πολύ. Ναι, ναι, είναι αρκετά επικίνδυνος. Όσο πιο συχνά κουρεύεσαι, τόσο πιο γρήγορα μακραίνουν τα μαλλιά σου. Ναι. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Εγώ το με βάση την πείρα μου θα σου πω ότι όταν καθαρίζουμε τις άκρες μας. Δεν σου λέω τώρα πάνε μακριά το πασκάρι και περιμένεις να μεγαλώσει, αλλάξει τη γραμμή σου. Αλλά μια συντήρηση που πρέπει να γίνει στον 1,5 μήνα στη γυναίκα κατά κύριο λόγο, στα μαλλιά στις άκρες της, ναι, το μαλλί δυναμώνει. Είναι πολύ πιο υγιή τρίχα, κατεβαίνει πιο εύκολα. Ουσιαστικά μπορεί να κόβει 2 πόντου και να σου μεγαλώνει 4. Οπότε του 2 πόντου διαφορά πάντα παίρνει ένα μαλλί. Υπάρχουν πολλέ κοπέλε που φοβούνται να τα κόψουν γιατί δεν θέλουν να τα μακρύνουν και όλα αυτά, αλλά πραγματικά βοηθάει. Νεκταρία, εγώ να σου πω κάτι. Σε διακόπτω μέσα από τα χρόνια καταλαβαίνω ότι το τραυματικό πραγματικά που έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλέ γυναίκε, συνήθω οι γυναίκε στα κομμωτήρια, είναι με το κούρεμα. Ναι. Δηλαδή πήγαν να μου καθαρίζουν λίγο τα μαλλιά και μου τα κάνανε καρέ. Ναι, υπάρχει λίγο και εμείς που είπα στον κομωτή μου, ας πούμε, 1 εκατοστό και μου πήρε ναι, αγόρι. Ναι, το μαλλί χρειάζεται παραπάνω από 1 εκατοστό, αλλά είναι στην τελική επιλογή του πελάτη το αν θέλει το 1 εκατοστό, αν θέλει 2, 5 ή 10. Νομίζω ότι είναι τόσο προσωπικό το μαλλί, που δεν μπορείς να επέμβεις και να πάρεις παραπάνω από αυτό που άλλος επιθυμεί στον καθρέφτη, δεν είναι έτοιμος να αποχωριστεί κάτι. Ουσιαστικά, αλλά μπορείς να πιο συχνά να κουρεύεις, να καθαρίζεις, οπότε ουσιαστικά και η δουλειά να γίνει, να κουρευτούν τα μαλλιά, τα καμένα, τα φυτετωμένα, τα. Και σιγά σιγά να παίρνει και άλλο το feedback ότι εξοικειώνουμε με το κούρεμα. Και όσο πιο πολύ τα φροντίζουμε τα μαλλιά, δεν θα χρειαστεί τόσο να τα κόψουμε. Σίγουρα. Καλά προϊόντα, νεκταρία, το ξέρεις αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια σε έχω, καλά προϊόντα. Κοιτάτε τα προϊόντα. Πολλές φορές μου λένε τώρα, αλλάζω το θέμα, ότι λένε μα γιατί το ένα κάνει τόσο, το άλλο κάνει τόσο και έχει το υλικό. Δείτε τα ιχνοστοιχεία πίσω, τι περιέχει, τι ποσοστό. Ναι. Από το συγκεκριμένο λάδι μπορεί να υπάρχει στο τάδε σαμπουάν, στην τάδε μάσκα. Τώρα θα μας πεις, Αντώνη μου, 2 tips για άνδρες και για γυναίκες για τη σωστή περιποίηση των μαλλιών, ανεξάρτητα από την εποχή, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα. 2 βασικά tips που ακολουθώ εγώ είναι ότι το ένα στο έχω πει ότι δεν είναι όλα για όλους. Όταν δεν μπορούμε να βρούμε κάτι, ψάχνουμε μέσα από τη συμβουλή του επαγγελματία, να φερόμαστε πάντα σε επαγγελματίες, στο τι μας ταιριάζει, τι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, όχι κάτι που είδα σε μία φίλη μου. Άλλο οι φίλοι, άλλο εμείς, πάει διαφορετικά. Άρα ένα τύπος που πηγαίνει και σε άντρες και γυναίκες είναι ότι πάντα ακολουθείτε μια συμβουλή, πάρτε τη συμβουλή του επαγγελματία και στο χώρο του κέντρου χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έρχονται πάρα πολλοί κόσμοι, πάρα πολλά παιδιά και μου λένε να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Πάντα δηλαδή μια συμβουλή θεωρώ ότι θα βοηθήσει ή θα σου δώσει ένα boost διαφορετικό στην πηξίδα σου. Δηλαδή η δικιά μας δουλειά έχει γνώσεις, προσωπολογίες, χρωματολογίες, πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε στο και με τη συμβουλή. Οπότε, μόνο. Ουσιαστικά, άρα, ένα tips θα σου πω ότι μην επιλέγουμε κάτι το οποίο το είδα και θα το κάνω κι εγώ, δεν ξέρουμε αν μας ταιριάζει. Ένα δεύτερο tips θα σου πω είναι ότι πάντα να ακολουθούμε μια συμβουλή ενός επαγγελματία ή να την ακούμε τουλάχιστον. Αν δεν την ακολουθήσουμε, ας μπορέσουμε να την ακούσουμε. Τώρα συγκεκριμένα θα σου πω ότι για τους άντρες, αν θα πάμε λίγο πιο διαφορετικά, θα σου πω ότι στα γένια, παραδείγματος χάρη, που επιλέγουμε πάρα πολύ πλέον και αφήνουν γένια, μουσια και όλα αυτά, ειδικά λάδια, επειδή τα γένια είναι εστία μικροβίων, ειδικές χτένες να τα χτενίζουμε, να τα περιποιούμαστε, δεν απλά αφήνουμε γένια και τα αφήνουμε νέα ανταρταλ κατάσταση, τα χτενίζουμε, τα περιποιούμαστε, είναι πιο σκληρή τρίχα, είναι αλλιώς δομημένη, τελείως διαφορετικά. Και ένα tip για τα κορίτσια, ότι πολύ περιποίηση, παιδιά, στα μαλλιά, πάρα πολύ. Δηλαδή πολύ καλά προϊόντα με βάση τον τύπο των μαλλιών που έχουμε. Ακολουθούμε και τα κατάλληλα προϊόντα. Έχουμε τα κατάλληλα προϊόντα. Και μην ξεχνάμε το αντιλιακό. Το αντιλιακό είναι το τύψη του καλοκαιριού, νεκταρία, το ξέρεις. Κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο φτάνει στο τέλος του.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Τον Αντώνη μπορείτε να τον βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Famous Hair and Beauty. Ναι, είναι στη σελίδα. Θα το βάλω κιόλας. Να το βρείτε. Τα χαρώ, παιδιά. Όποιος θέλει και ό,τι θέλει να μας ρωτήσει, πολύ ευχαρίστως. Έχουμε έναν ειδικό που, παιδιά, εκμεταλλευτείτε τον, ρωτήστε τον. Εκμεταλλευτείτε τον. Ναι. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο με ένα καινούριο θέμα. Μείνετε συντονισμένοι. Φιλάκια πολλά. Ούτε καν. Να σε πήγαινε εκεί πέρα και να σου λέγε. Πήγαινε για να δω πώς είναι για να τη δείξω. Ποιο πιθανό.